24 Μαρτίου, κάνω εκπομπή το μεσημέρι και βγαίνει ο κόκκινος να μου το παίξει πατριώτης. Ο Πασοκορουφιάνος, ο χριστιανόφυσικος, ο Ισουίτης να πούμε, ο αρχή, να μην πω τι. Τι να γιορτάσω ρε βλάκα του λέω, 200 χρόνια απελευθέρωση, μάλιστα. Να γιορτάσω τι, τι να γιορτάσω. Να γιορτάσω τι, την αρχή των δανείων. Να γιορτάσω τι. Στο Ναβαρίνο έγινε η ιστορία, Γάλλοι, Ρώσοι, Άγγλοι, μας κάναν τη χάρη, μας απελευθέρωσαν, μας δώσαν τα δάνεια, μας έχουν εδώ, 200 χρόνια. Εγώ θα έλεγα 200 χρόνια πίπες, Magic Life, 200 χρόνια σκλαβιάς, 200 χρόνια δάνεια, 200 χρόνια να αναπολύσει το παρελθόν. Αύριο λέει θα πάνε και τους έδωσε άδεια λέει, ποια ήταν αυτή, τους έδωσε άδεια να μετακινηθούν, κάνουν παρέλαση στο σπίτι. Είναι απίστευτο, δηλαδή να έχεις μεζονέτα και να σου πατήσεις το 3 και να πας από τον πρώτο όροφο στο δεύτερο, χωρίς ασανσέρ, με τη σημαία πάνω, χωρίς σταυρό, γιατί έτσι λένε ήταν ηθιέθημα, να ανεβείτε από κάτω επάνω να πούμε. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα. Θα γιορτάσω τώρα, βγάλω και στο Facebook κάτι ιστορίες, κάτι πασοκομούριδες, κάτι μουσάτι, 50 διάριδες, σαν και εμένα 50 τόσο χρόνο, κάτι και 60 και κάποιοι πιο νέοι, την είδαν οι επαναστάτες. Οι επαναστάτες άμα βγουν έξω να πετάξουν τα σκουπίδια, να χαρούν, αυτοί γιορτάζουν 200 χρόνια ελευθερίας και πατάνε το 3 για να βγουν έξω. Και άμα δουν κάνα χωροφύλακα να περνάει με κάνα σκόντο οκτάβια με τεθωρακισμένα τζάμια να πούμε κτλ. Θα κλάσουν πετρέλαιο να πούμε οι επαναστάτες του γλυκού νερού. 200 χρόνια δάνεια, 200 χρόνια πίπες Magic Life, 200 χρόνια Γιουσουρίμ Αφέντη, Ουσαντούν Αφέντη, Ουζουνατά Μακογλού, Ουλού Αλού Αφέντη. Μιλάμε για τεράστιο λαό. Εγώ λοιπόν το μεσημέρι βγήκα και είπα και τελειώνω με αυτό ότι μια και βγάζετε σημαίες, άμα δείτε σημαία και την Παναγία, ξέρετε ότι αυτός είναι απατεώνας. Κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί είναι απατεώνας, γιατί καπηλεύεται τον Ιησούλη, τον Χριστούλη μας, τον Χριστούλη σας μας, γιατί είναι Θεός σας, εγώ τον πιστεύω σαν φυσική παρουσία, την Παναγία σας, τους Αγίους σας κτλ. Και απ' την άλλη, άμα δείτε σημαία ελληνική, είναι μάσα, γέρη μάσα. Έτσι λοιπόν. Αύριο οι Έλληνες θα γιορτάσουν τα 200 χρόνια ελευθερίας. Αλλά δεν υπάρχει ελευθερία. Αφού τον πρώτο χρόνο τους πήρανε, τους δώσαν δάνειο. Και ουσιαστικά η αλήθεια είναι ότι εμάς μας απελευθέρωσαν οι σύμμαχοι, οι μεγάλες δυνάμεις. Οι οποίες είναι εδώ και 200 χρόνια πάνω από το κεφάλι μας. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει εγώ να γιορτάσω. Τι να γιορτάσω. Μια ελευθερία που δεν υπάρχει. Να γιορτάσω αύριο την ελευθερία μου πατώντας το 1, το 2, το 3, το 4, το 5, το 6, το 8, αύριο το 10, δεν ξέρω τι. Να είστε καλά.